Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Τα Ενίκο εν Δήμο, με πολλά ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Τα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε σήμερα και έτσι μία έντονη βροχή μετά από καιρό στην περιοχή της Αττικής, με τα όποια προβλήματα που σημειώθηκαν σε εκάστοτε Δήμο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι σοβαρό μέχρι στιγμής. Και φυσικά έχουμε και τις εκλογές της ΚΕΔΕ εν όψη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οι μηχανές δουλεύουν. Να δούμε τελικά ποια θα είναι τα αποτελέσματα, αφού και οι συσχετισμοί έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μέσα σε όλα αυτά, κάθε Δήμος φυσικά έχει τα δικά του επιμέρους ζητήματα και θέματα τα οποία αντιμετωπίζει, έχει βάλει μπροστά. Βλέπουμε ομολογουμένως διάφορες εξελίξεις. Βλέπουμε φακέλους να κατατίθενται για χρηματοδοτήσεις. Βλέπουμε και στα δικά σας τα μηνύματα, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, διάφορες καταστάσεις και ζητήματα, διάφορα προβλήματα τα οποία εσείς μας μεταφέρετε. Οπότε και εμείς έχουμε χάρη στη δική σας τη βοήθεια και πιο ξεκάθαρη εικόνα για αυτά που γίνονται αλλά και που δεν γίνονται. Έχουμε πει όσον αφορά την Αττική ότι οι περισσότεροι Δήμοι σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές άλλαξαν χέρια. Αυτό σημαίνει ότι κάτι σαφώς δεν πήγαινε καλά, αφού εσείς ήδη αποφασίσατε κάτι διαφορετικό. Αποφασίσατε την αλλαγή προσώπων, τα οποία μέσα στα επόμενα 5 χρόνια καλούνται τώρα να αποδείξουν ότι μπορούν καλύτερα από τους προηγούμενους και φυσικά να δούμε πώς θα αλλάζουν και οι περιοχές προς το καλύτερο με βάση τις νέες πρωτοβουλίες των νέων πλέον δημάρχων, οι οποίοι έχουν αναλάβει από 1η-1η του 2024. Και ο Δήμος Κηφισιάς είναι από τους Δήμους που άλλαξαν χέρια, νέο πρόσωπο μπροστά, ο κύριος Βασίλης Ξυπολιτάς, ο οποίος είναι μαζί μου σήμερα στο στούντιο και τον καλησπερίζω. Χαίρετε. Καλησπέρα. Και ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Γιατί έχετε φορτωμένο πρόγραμμα ως νέος δήμαρχος. Ναι. Πρώτη φορά αναλαμβάνετε τον Δήμο Κηφισιάς. Θέλω να μου πείτε μέχρι στιγμής πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι παραλάβατε και τι έχετε βάλει μπροστά. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Καταρχήν να πω ότι ήταν ένα όνειρο ζωής, το οποίο εκπληρώθηκε και πολύ γρήγορα βλέπουμε και αποτελέσματα μέσα στην πόλη και σε επίπεδο έργων αλλά και διαφοροποίηση καθημερινότητας και της ευκολίας του Δημότη στην πόλη της Κηφισιάς, της Ερυθρέας και της Εκάλης. Καλό είναι να μην μιλήσω για το παρελθόν. Έχω επιλέξει συνειδητά και ζητώ και από όλους τους συνεργάτες μου να μην υπάρχουν ιδιαίτερες αντικλήσεις με την απελθούσα διοίκηση. Δεν έχει πλέον και νόημα, νομίζω. Καλά το λέτε. Η διαφορά είναι παραπάνω από 40 μονάδες. Δεν υπάρχει λόγος. Ήταν εντυπωσιακή η διαφορά γιατί την είχαμε παρατηρήσει όλοι. Είναι νομίζω η μεγαλύτερη διαφορά που υπήρξε στην Αττική. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πρώτη Κυριακή, 65%. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Σας πίστεψε ο κόσμος. Αυτό ναι, είναι γιατί, ξεκάθαρο. Γιατί γνωρίζει ότι δουλεύουμε οργανωμένα. Οπότε δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Προφανώς τα πράγματα δεν είναι όπως θα πρέπει να είναι, αλλά δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Εγώ μπορώ να πω τι κάναμε ήδη αυτούς τους δύο πρώτους μήνες. Και τι θέλουμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες. Παρακαλώ. Δώσαμε καταρχήν μεγάλη βαρύτητα στην πολιτική προστασία και στην ασφάλεια. Στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας διπλασιάσαμε, έχει σημασία αυτό, τον στόλο των οχημάτων που μπορούν να κάνουν εκχιονισμό, βάζοντας μαχαίρια και αλατιχέρες σε υπάρχοντα οχήματα, παίρνοντας χορηγία άλλα οχήματα έτσι ώστε να μπουν στο στόλο. Φανταστείτε ότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε εκχιονισμό από 6 οχήματα και τρέχουμε από 14. Και αυτό μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα διπλά οχήματα. Τα διπλά. Οργανώσαμε πάρα πολύ το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Φανταστείτε ότι για πρώτη φορά, νομίζω και στη χώρα, μοιράστηκε πόρτα-πόρτα ένα τετράκιλο σακούλι με αλάτι, έτσι ώστε να είναι όλοι οι πολίτες προετοιμασμένοι και αν μην χρειάζονται μέσα στο χιονιά να βγαίνουν και να παίρνουν τα αλάτια από διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. Μια σοβαρή οργάνωση με κεντρικό data center πολιτικής προστασίας, ψηφιοποίηση των πάντων. Data center, πώς δουλεύει αυτό ακριβώς, εξηγήστε μας λίγο. Πρωτόκολλα ψηφιοποιημένα, οθόνες παντού, τα οχήματα με GPS, έτσι ώστε να μπορεί να έχεις μια κεντρική διοίκηση του τι συμβαίνει, πού συμβαίνει, σε ένα σημείο που να μπορεί να λειτουργήσει. Εσείς λοιπόν live ενημερώνεστε για οποιοδήποτε συμβάν. Δηλαδή, αν τύχει κάτι, αν για παράδειγμα κλείσει κάποιο δρόμο ή αν υπάρχει πρόβλημα. Κάπως έτσι, έτσι. Και λίγο πιο σύγχρονα. Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να έχει άμεση εικόνα του οτιδήποτε γίνεται μέσα στην πόλη. Σοβαρό. Και να έχει και αμέσως εικόνα με τους εργαζόμενούς σου και τα οχήματά σου. Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της αστυνόμευσης. Αυξήθηκε κατά πολύ η αστυνόμευση στην πόλη και από ομάδες της Δέλτα. Ενισχύθηκε το ΤΑΦΑΛΦΑ, λέτε, ναι. Και το ΤΑΦΑΛΦΑ με 4 αστυνομικούς, αλλά και από ομάδα ΖΙΤΑ και ομάδα ΔΕΛΤΑ. Το ζητήσατε εσείς αυτό. Φυσικά.
Μετά από δηλαδή. Ναι, το από δική σας παρέμβαση ήρθαν πλέον αστυνομικοί. Αυτό είναι θετικό και χαίρομαι που το ακούω, ξέρετε, γιατί ήταν πάγιο αίτημα και των πολιτών, θεωρώ, και από τα μηνύματα αυτό το ξέραμε, ότι χρειάζονται παραπάνω αστυνομικοί. Βλέπω την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου να λέμε και τα θετικά, όχι μόνο τα αρνητικά. Είναι ευχάριστο. Μετά στο κομμάτι της καθαριότητας, έχουμε μια πολύ μεγάλη βελτίωση στην αποκομιδή των πρασίνων και των κυπαίων. Και φυσικά έχει πάρα πολύ πράσινο. Είναι από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής σε μέγεθος, σε έκταση, 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σκεφτείτε, η Πεύκη είναι το 1 δέκατο περίπου της εκτάσεως. Με πολύ πράσινο. Για πάρα πολλές φορές είχαμε κυπαία να κάνουν κομποστοποίηση στις γωνίες των σπιτιών μας. Δηλαδή να κάνονται 2 και 3 μήνες ακόμα. Mm-hmm. Αυτό άλλαξε. Διορθώσαμε τον τρόπο λειτουργίας της μεταφόρτωσης, γιατί ο Δήμος μας έχει μεταφόρτωση. Και πλέον μπορούν να κάνουν τα οχήματα και 3 και 4 δρομολόγια, τα φορτηγά μας, μετά την αλλαγή που κάναμε τις πρώτες μέρες. Αυτές τις μέρες ξαναλειτουργούμε την όλη διαδικασία με πρόγραμμα. Κάθε μέρα περνάνε τα οχήματα σε συγκεκριμένους δρόμους. Και ζητούν τώρα από τους πολίτες να συνεργαστούν μαζί μας. Συνεργάζονται. Θέλει δουλειά αυτό. Για να πείσει τους πολίτες, πρέπει να είσαι εντάξει απέναντι στους πολίτες. Αν λοιπόν δείξει ο Δήμος και φυσικά μια σοβαρότητα, θα δείτε ότι σιγά σιγά, και το έχω ξανακάνει εγώ ως αντιδήμαρχος καθαριότητας πριν από 15 χρόνια αυτό. Και λειτουργήσει. Αλλά θέλει χρόνο και σοβαρότητα στο πώς θα προσεγγίσει τον πολίτη. Σε κάτι άλλο που κάναμε πολύ γρήγορα ήταν η αστυνόμευση της Κηφισίας. Στο κέντρο της Κηφισίας πάντα είχαμε διπλοπαγαρίσματα και για να μπορέσεις να περάσεις το ένα κομμάτι της Κηφισίας μέχρι το άλλο, ήθελες περίπου 30 λεπτά. Δηλαδή όσο χρόνο χρειάζεσαι από τη Βίλα Καζούλη για να φτάσεις στο Σύνταγμα. Με συνεχή αστυνόμευση το λύσαμε και αυτό. Το ίδιο διάστημα και σε πολύ γρήγορο διάστημα, για ένα μισή μήνα, ο Δήμος Κηφισιάς πήρε στην κατοχή του ένα ακίνητο 1.800 τετραγωνικών στην πλατεία Κεφαλαρίου του Ερυθρού Σταυρού που ήμασταν για χρόνια στα δικαστήρια και ο Ερυθρός Σταυρός δεν απέδιδε όπως έπρεπε το ακίνητο στο Δήμο Κηφισιάς. Με πολύ γρήγορες ενέργειες αλλά και μια καλή προσωπική σχέση με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού. Πλέον ήρθε στην κατοχή μας αυτό το τεράστιο κτίριο. Πολύ σύντομα το βάζουμε σε ΕΣΠΑ και το κάνουμε κοινωνικές υπηρεσίες που τόσο χρειάζεται η πόλη μας. Αν πολύ δεν γρήγορα, είναι συγκεντρωμένες εκεί οι κοινωνικές υπηρεσίες, θα μπορεί οποιοςδήποτε πολίτης να πηγαίνει. Και οι πολίτες και οι εργαζομένοι μας, αλλά και άλλες χρήσεις, οι οποίες στο επόμενο διάστημα θα καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, εντάξαμε στο σχέδιο μια πολύ μεγάλη έκταση του Δήμου Κηφισιάς που για παραπάνω από 15 χρόνια εκκρεμεί. Και μπήκε σχεδόν άμεσα. Και το ίδιο ακριβώς κάνουμε και με άλλες περιοχές που υπάρχουν μεγάλα προβλήματα πολεοδομικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Κάτι που ξέχασα. Μεικτά συνεργεία εργαζομένων της τεχνικής υπηρεσίας και του Πρασίνου πηγαίνουν σε γειτονιές της Κηφισιάς και επισκευάζουν. Στο κέντρο της Κηφισιάς θα έχετε δει μια μεγάλη αλλαγή. Βάφουμε, βγάζουμε πινακίδες ξεχαραβολωμένες. Παλιούς τηλεφωνικούς θαλάμους του ΟΤΕ που δεν είχαν καν το τηλέφωνο πάνω. Και δεν υπάρχει χρήση. Βάφουμε, αλλάζουμε την εικόνα της πόλης. Και ο πολίτης αυτό το βλέπει και το αισθάνεται. Και νομίζω ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που τόσο γρήγορα στην αυτοδιοίκηση, και τολμώ να πω, στην Αττική, υπήρχε τόσο μεγάλη αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αλλαγή και είναι αισθητή. Το λέω επειδή είμαι και κάτοικος του Ομαρουσίου και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και προσπαθείτε να μαζέψετε πολύ γρήγορα διάφορα επιμέρους ζητήματα. Ποιο πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα που χρήζει άμεσης επίλυσης, που δεν έχετε καταφέρει ακόμη να το μαζέψετε? Καταρχήν, ό,τι και να μαζέψουμε, πάντα θα υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνουμε. Σίγουρα, πάντα. Και η αλήθεια με τους πολίτες ότι ακόμα και να καταφέρεις κάτι, θα ζητήσουν αμέσως μετά. Νομίζω άλλο. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, ναι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Ναι, αλλά έχω και αυτό το πρόβλημα. Έχω και αυτό. Αυτό δηλαδή, το ξέρετε. Ναι. Δηλαδή, βελτιώσαμε κατά πολύ την αποκομιδή των ογκωδών και των πρασίνων και αμέσως ξεκίνησε το πρόβλημα με τα οχήματα που ήταν εγκαταλειμμένος δρόμος για πάνω από 2 χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε σύμβαση. Κάναμε σύμβαση, μαζεύουμε αυτά. Τώρα έχω αρχίσει να βλέπω στα social media ότι έχουν ξεκινήσει άλλα θέματα. Δεν έχουμε το καθαριστεί. Θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία συνεχής. Ξέρετε, είναι το εχθρός του καλού το καλύτερο. Ακριβώς. Από τη μία. Και όταν βλέπει ο κόσμος ότι γίνεται δουλειά, ωραία, αφού έλυσε αυτό, μπορεί να λύσει και κάτι άλλο. Ξέρετε, κάπως έτσι πάει. Από τη μία. Από την άλλη, βλέπω ότι είστε έχετε έρθει με πολύ όρεξη, με πολύ φόρτσα για την επόμενη πενταετία. Νομίζω ότι έχετε άπλετο χρόνο να βελτιώσετε και να φτάσετε εκεί που θέλετε την Κηφισιά. Θέλω να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο αφορά και τη δική σας περιοχή, αλλά όχι μόνο τη δική σας. Μάθαμε τις προάλλες από ρεπορτάζ για το Κηφισιά Watch. Και με αυτή την αφορμή, θα το ξέρετε ίσως αυτό, με τους γονείς που βγαίνουν
σε περιπολίες δικές τους, να το πω περιπολίες εισαγωγικά. Διότι πάρα πολλά ανήλικα παιδιά, πάρα πολλά ομολογουμένως στον αριθμό, γιατί τα έχω δει και με τα μάτια μου, συγκεντρώνονται είτε στο κέντρο της Κηφισιάς, είτε στους πέριξ δρόμους. Έχουν παρατηρηθεί και προβλήματα δυστυχώς ανήλικης παραβατικότητας, πολλές φορές και σοβαρές, έχουν γίνει και προσαγωγές. Σίγουρα τα ξέρετε, είστε ενήμερος, είμαι απολύτως βέβαιη. Πώς το βλέπετε αυτό το ζήτημα, διότι προβληματίζει πλέον πολλούς δήμους και των νοτίων προαστίων μέσα σε όλα αυτά, και τον δικό σας και του Αμαρουσίου. Και διάφορους άλλους και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν νομίζετε ότι εκεί, εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει να ενσκύψουμε πολύ περισσότερο? Και εσείς, οι δήμαρχοι, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι περισσότερο? Καταρχήν να πούμε ότι το πρόβλημα της νεανικής παραβατικότητας δεν το βρίσκει σε όλους τους δήμους και θα έλεγα περισσότερο σε δήμους των νοτιών προαστίων και δυτικών προαστίων. Αλλά πράγματι και στην Κηφισιά, όπως και στο Μαρούσι, και σε άλλες περιοχές του βορειοτομέα, έχουμε νεανική παραβατικότητα. Ο Δήμος Κηφισιάς έχει ήδη κάνει αρκετές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Τρανό παράδειγμα ότι έχουμε περισσότερους αστυνομικούς στο τμήμα μας. Αυτό είναι θετικό, μου το είπατε. Έχουμε κανονίσει με το Υπουργείο να έρχονται τακτικά ομάδες Δίας και Δέλτα στο κέντρο της Κηφισιάς. Να γίνεται έλεγχος στο τρένο, το οποίο φέρνει πολλά από αυτά τα παιδιά από άλλες περιοχές. Δηλαδή, κάνουν έλεγχο στα παιδιά ή παρατηρούν απλώς? Όταν υπάρχει ανάγκη, υπάρχει και επέμβαση, φυσικά. Απλώς παρατηρούν γενικότερα, είναι σημαντικό ότι υπάρχουν στο σημείο και γενικότερα παρατηρούν τι γίνεται. Φυσικά. Ναι, σοβαρό. Τώρα, αναφορικά με το Κηφισιά Watch, καταλαβαίνω μέσα από την καρδιά μου το φόβο και το άγχος των γονέων. Άλλο όμως αυτό και άλλο να υπάρχουν ομάδες πολιτών οι οποίες να περιφρονούν. Γιατί δυστυχώς η Δημοτική Αρχή η προηγούμενη, αλλά και το κράτος να συμπληρώσω, έχει αφήσει το κενό αυτό που επέτρεψε σε άλλες ομάδες να κάνουν αυτό που θα πρέπει να κάνει ο Δήμος και το κεντρικό κράτος. Λέτε ότι αναγκαστήκαν οι γονείς αυτοί, διότι δεν υπήρχε κατάλληλη... Άμα φοβάσαι για το παιδί σου, φυσικά. Θα κάνεις ό,τι μπορείς για να το προφυλάξεις. Είμαι σε στενή επαφή μαζί τους, συνομιλούμε. Τους θέλω κοντά στη Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι θα είναι. Κοιτάξτε τώρα, οι γονείς θα κάνουν το καλό που μπορούν. Θα πιούν και αυτοί ένα καφέ στην περιοχή, ώστε το παιδί θα είναι σε ένα μπιλιάρδο ή θα κάνει κάποια δραστηριότητα μέσα στην πόλη. Και καλά κάνουν. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με φιδό. Οι πολίτες δεν έχουν αρμοδιότητα περιφρούρησης, γιατί ξέρετε, πρέπει αυτός που θα κάνει την περιφρούρηση να είναι και εκπαιδευμένος. Φυσικά. Και όταν θα συμβεί κάτι, και θα συμβεί κάτι. Όχι στο Δήμο Κηφισιάς, οποιοδήποτε Δήμο. Το απρόσμενο μπορεί να καταλήξει σε κάτι πολύ δυσάρεστο. Και καλό είναι να μην δίνουμε αρνητικά παραδείγματα σε άλλες πόλεις της Αττικής. Αντιλαμβάνομαι ότι ουσιαστικά εσείς, και σωστά το λέτε, προσπαθείτε να διαχωρίσετε τις αρμοδιότητες. Και αντιλαμβάνομαι απολύτως και την πρόκληση που έχει αυτό. Βέβαια, όταν μου λέτε ότι υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί, αυτό είναι πολύ σοβαρό για να είναι πιο ήσυχος και ένας γονιός. Αυτά τα πράγματα ενδεχομένως... θέλουν προσοχή, αυτό θα πω, τίποτα παραπάνω. Έχετε δίκιο. Προσοχή, το τι κάνουν οι πολίτες και τι κάνει το κράτος. Διαφορετικά, η αναρχία και οτιδήποτε το οποίο μπορεί να προκληθεί από αυτήν είναι πολύ κοντά. Πάντως, δεν έχουν καλή σχέση με τη Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι η ομάδα αυτή ότι πρέπει να βοηθήσουν και να σταθούν ουσιαστικά στην προσπάθεια που γίνεται και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, χωρίς να έχει αρμοδιότητα κατασταλτική. Αλλά βλέπω ότι είναι κοντά μας και μας βοηθάνε. Και ξέρετε, ναι, οι γονείς πρέπει να ασχολούνται μέσα στο σπίτι, θα τα πω εγώ, και η πολιτεία έξω από το σπίτι. Και ίσως σιγά-σιγά ευελπιστώ ότι και με την ενίσχυση της αστυνομίας, νομίζω ότι όλο αυτό θα μπορέσει να οριοθετηθεί εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω και αν η δημοτική αστυνομία θα μπορούσε να έχει κάποιον συμπληρωματικό ρόλο. Γενικότερα, όχι μόνο για την ανήλικη παραβατικότητα, σε όλα τα κομμάτια. Η Δημοτική Αστυνομία είναι στο κέντρο της Κηφισιάς πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, αλλά κατά κύριο λόγο της, και κατά κύριο και βασικό, της πρωινός ώρες και της απογευματινές, όχι της βραδινές. Αλλά και πάλι δεν έχουν η Δημοτική Αστυνομική κατασταλτική αρμοδιότητα. Μπορεί να δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας. Ή όταν υπάρχει ένστολος, να μην υπάρχει παραβατικότητα στο σημείο που βρίσκεται ένας ένστολος, αλλά μέχρι εκεί. Αυτή είναι η δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Και αυτό πρέπει ο Δήμος να πιέσει και οι Δήμοι σε όλη την Αττική, έτσι ώστε να αυξηθούν οι αστυνομικοί στα τμήματα,
αλλά και το κεντρικό κράτος να προσλάβει όσους αστυνομικούς χρειάζονται, έτσι ώστε να περιφρούνται οι γειτονιές. Γιατί ίσως όμως έχουν ανοίξει, οι περισσότεροι συναδελφοί σας θα μπουν στη διαδικασία εξ όσων γνωρίζω, και υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση τελικά για τον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο ενισχυμένος, να μην κόβει απλά στους κλήσεις, διότι η ελληνική αστυνομία δεν προλαβαίνει. Ναι. Αυτό είναι μια πρόκληση και για εσάς και γενικότερα όσον αφορά το ζήτημα του προσωπικού, διότι όλοι οι συνάδελφοί σας διαμαρτύρονται για το ελλιπές προσωπικό σε όλα τα κομμάτια. Mm-hmm. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με το προσωπικό που έχετε? Ποιο προσωπικό? Του Δήμου. Κοιτάξτε, να δείτε, η αυτοδιοίκηση αλλά και ο Δήμος Κηφισιάς έχει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Και αυτό γιατί για πάρα πολλά χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις. Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Νέων ανθρώπων που να έχουν δεξιότητες έτσι ώστε να λειτουργήσει ορθολογικά ο Δήμος. Για τους περισσότερους Δήμους, αλλά σίγουρα και για το Δήμο Κηφισιάς, ένα συντριπτικό ποσοστό είναι εργαζόμενοι με ασφαλιστικά. Mm-hmm. Που φυσικά δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις διοικητικές και απαραίτητες ανάγκες ενός Δήμου. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό νέων ηλικιών. Οπότε, ο Δήμος Κηφισιάς στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε προκήρυξη ΑΣΕΠ εργαζομένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το κατάλληλο προσωπικό. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν έχεις προσωπικό, είναι αν έχεις το ποιοτικό ή κατάλληλο προσωπικό. Σωστό, για τις εργασίες αυτές. Γιατί η Δήμη και η Αυτοδιοίκηση γενικώς έχει πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι έχουν έρθει από την καθαριότητα, από τα συνεργεία και καταλαμβάνουν ανώτατες διοικητικές θέσεις. Πράγμα το οποίο ναι, μεν εξυπηρετεί, αλλά πρέπει και η νέα γενιά εργαζόμενων με ειδικές δεξιότητες, της δικιάς μας γενιάς δηλαδή, να ενταχθούν στο δυναμικό του Δήμου. Και είναι ένα ζήτημα, το προσωπικό, τουλάχιστον όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό το οποίο άκουγα από τους συναδέλφους σας, είναι όχι μόνο δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένο, έρχεται και φεύγει. Δεν προλαβαίνουν να μείνουν. Δεν είναι μόνιμοι. Γι' αυτό λέω ΑΣΕΠ. Είστε υπέρ του ΑΣΕΠ, έτσι. Από το να παίρνω 8 μήνα και να φεύγουν. Οι καθυστερήσεις είναι τεχνικές. Ναι. Εγώ έχω κάνει προσλήψεις ως διοικητής της ΟΣΥ μέσα σε 40 μέρες. Μετά λάθη. Αλλά είχαμε προχωρήσει σε προσλήψεις. Είχαμε πάρει οδηγούς τότε και μου βγάλει λεωφορεία στον δρόμο που δεν υπήρχαν. Είχαμε αυξήσει, είχαμε διπλασιάσει το στόλο. Δεν λέω να γίνει μια fast track διαδικασία, αλλά μια διαδικασία που να διαρκεί 3, 4, 5, 6 μήνες. Αλλά να πάρει προσωπικό. Προσωπικό νέο, το οποίο να αξίζει δουλειά και να παραμείνει στην εργασία του. Μόνο έτσι θα χτίσει μια καινούργια διοικητική. Και με διαφανείς διαδικασίες. Φυσικά. Έτσι. Και να, έτσι να χτίσει μια καινούργια διοικητική δομή σε ένα Δήμο. Δεν μπορεί με ένα οχτάμινο, το οποίο θα σου φύγει, ή με έναν εργαζόμενο της καθαριότητας, που τον ανέβασε πριν από 20 χρόνια και πήρε μια θέση ευθύνης, πλέον να τα τρέξει. Γιατί καλώς ή κακώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Αυτό πράγματα... είναι καλό, θεωρείτε, ότι έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο. Θα έπρεπε και περισσότερο. Θα έπρεπε και περισσότερο. Θα έλεγα ότι είμαστε πολύ πίσω με το τι γίνεται στο υπόλοιπο κράτος. Δηλαδή η αυτοδιοίκηση έχει μείνει πίσω στην συμψηφιοποίηση σε σχέση με άλλους οργανισμούς. Έχω παρατηρήσει δήμους δύο ταχυτήτων. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή κάποιοι δήμοι, όπως εσείς, έχουν προχωρήσει την ψηφιοποίηση σχεδόν των πάντων και κάποιοι άλλοι δεν έχουν φτάσει ακόμα ούτε στο σημείο Α. Βέβαια, δεν έχουν όλοι οι Δήμοι τους ίδιους πόρους και τις ίδιες δυνατότητες. Εκεί όμως έχει ανοίξει μια κουβέντα για την, ότι πρέπει αυτό το πράγμα να έρθει σε μια ισορροπία με τη βοήθεια του κεντρικού κράτους. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε. Τα περισσότερα από αυτά τα ψηφιακά προγράμματα και είναι χρηματοδοτούμενα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κατά κύριο λόγο βούληση της Δημοτικής Αρχής να ψηφιοποιήσει και να μην φοβηθεί την τεχνολογία. Γιατί και στο Δήμο Κηφισιάς δεν είμαστε τόσο μπροστά τεχνολογικά. Είστε πιο μπροστά από άλλους όμως. Είμαστε ίσως από κάποιες πόλεις της επαρχίας. Σίγουρα κάπου στο μέσο όρο, λίγο παρακάτω της Αττικής. Αλλά εκεί είναι το μέλλον. Δεν μπορείς, γιατί εσύ ως δήμαρχος ή ως αντιδήμαρχος ή ως εργαζόμενος διευθυντής δεν έχεις ψηφιακές δεξιότητες, να κρατάς πίσω το σύνολο ενός Δήμου. Γιατί η νέα γενιά, ειδικά οι άνθρωποι κάτω από τα 50, έχουν μεγάλες ψηφιακές δεξιότητες και πρέπει να βλέπεις την επόμενη μέρα και όχι μονόπατα ένα κομμάτι των πολιτών που θέλουν το χαρτί ή θέλουν την παρουσία τους στο γραφείο του αντιδημάρχου για να κάνουν μια εξυπηρέτηση ή δεν ξέρω στο ΚΕΠ ή οπουδήποτε αλλού. Ναι, αυτούς σίγουρα όμως πρέπει να τους εκπαιδεύσετε ίσως και εσείς εντός εισαγωγικών να το αντιληφθούν αυτό το θέμα. Γιατί όταν κάποιος έχει μάθει όλη του τη ζωή έτσι, ξέρετε, είναι ένα θέμα αυτό. Σωστά. Αλλά από την άλλη, δείτε όλες τις τράπεζες αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δεν έχουν
ανθρώπους στην υποδοχή, έχουν μηχανήματα, οι περισσότερες λειτουργίες γίνονται ψηφιακές και για τους πιο ενήλικες υπάρχει ένα σημείο επαφής που πρέπει να κάτσεις στην ουρά για αρκετή ώρα για να εξυπηρετηθείς. Δηλαδή, ναι, πλέον αυτό έχει, νομίζω ότι έχει κουράσει. Και το βλέπεις λοιπόν και παντού αλλού και σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Τα πράγματα πάνε όλο προς ψηφιοποίηση. Όταν μπορεί να κάνει τα πάντα από το κινητό σου, γιατί να θες να κάτσεις μια ώρα σε μια ουρά. Νομίζω πρέπει να μην το φοβηθούν, λίγο να το αντιληφθούν περισσότεροι οι πολίτες, ειδικά η τρίτη ηλικία. Ναι. Γιατί εκεί είναι ίσως το θέμα καμιά φορά. Περισσότερο στην τρίτη ηλικία, οι πιο νέοι, νομίζω αυτά βλέπετε τα παιδιά με ένα κινητό στο χέρι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό βέβαια. Ναι. Δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο, να σας πάω και στα υπόλοιπα θέματα. Είδαμε κάποια δημοσιεύματα ότι οι Δήμοι των Βορείων Προαστίων τάσσεστε κατά τη μεταγκατάσταση του καζίνο στο Μαρούσι. Ελευθεύει κάτι τέτοιο. Ακούστε, έγινε μια συζήτηση στα γραφεία του Δημάρχου Νέου Ηρακλείου, του κ. Μπαμπαλού. Δεν είχα παρουσία εγώ, ήταν κάποιοι συνεργάτες μου, που πράγματι συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ναι. Βέβαια, απουσίαζε από τη συνάντηση ο Δήμος Αμαρουσίου, στον οποίο είναι η έδρα του καζίνου. Όχι, απουσίαζε από τη συνάντηση. Οποιαδήποτε απόφαση του Δήμου Κηφισιάς θα εξαρτηθεί από την απόφαση του Δήμου Αμαρουσίου. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται οξύμορο να αποφασίσει ο Δήμος Κηφισιάς του τι θα συμβεί στο Μαρούσι, ποιες θα είναι οι υγειονομικές χρήσεις στο Δήμο Ψυχικού, ή αν μου αρέσει ένα έργο στο Δήμο Αθηναίων, ή αν πρέπει η λίμνη του Μαραθώνα να έχει καφέ από πάνω ή όχι. Θα ακούσω το Δήμο Αμαρουσίου και το Δημοτικό του Συμβουλίου και στη συνέχεια θα απέχουμε από τη διαδικασία ή θα στηρίξουμε την απόφαση του Δημάρχου Αμαρουσίου. Όποια και είναι αυτή. Μα φυσικά. Τι δουλειά έχω εγώ να αποφασίσω? Γιατί να αποφασίσει ο Δήμος Κηφισιάς και να μην αποφασίσει ο Δήμος Κοροπίου? Συμφωνώ πολύ τους μαζί. Ή ο Δήμος Περιστερίου. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι λίγο παράλογο αυτό που συζητήθηκε και βγήκε ως δελτίο. Θα ακούσουμε καταρχήν τον Δήμο Μαρουσίου και μετά θα δει ο καθένας Δήμος ξεχωριστά πώς θα ενεργήσει. Εσείς ως Δήμαρχος Κηφισιάς πάντως, όπως το βλέπετε αυτό, είστε είστε αρνητικός ή θέλετε να δείτε πρώτα ποιοι θα είναι οι όροι, οι καταστάσεις? Δεν έχω εξετάσει και δεν έχω δει τι ακριβώς σκοπεύουν να κατασκευάσουν και ποια είναι. Δεν έχω την εικόνα. Αλλά νομίζω είναι καιρός λιγάκι να τα βλέπουμε και τα πράγματα λίγο πιο ανοιχτόμυαλα. Και τι εννοώ με αυτό? Τα τελευταία 20 χρόνια συζητάμε για ένα άλλο καζίνο. Αυτό στο ελληνικό. Μαζί με ξενοδοχική μονάδα. Που Μάλιστα. ένα project έχουν στηρίξει όλες οι κυβερνήσεις, όλες όμως οι κυβερνήσεις των τελευταίων 20 ετών, πράγματι. Και χωρίς να έχει χτιστεί, έχει δώσει τεράστια αξία, αυτό που λέμε expectation, σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Όντως. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάτι αντίστοιχο, το οποίο δεν το έχω δει εγώ ακόμα. Δεν πρόκειται να πούμε την άποψή μας ως Δήμος Κηφισιάς, αν καταρχήν δεν το δούμε, και δεύτερον δεν ακούσουμε το Δήμο στον οποίο βρίσκεται το ίδιο το καζίνο. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τις παροπίδες, να δούμε τι συμβαίνει και μετά να συζητήσουμε. Χαίρομαι, διότι ξέρετε, όταν είδαμε και είδα τα δημοσιεύματα, λέω, αποφάσισαν, τουλάχιστον έτσι φάνηκε να εννοηθεί, ότι όλοι εσείς αποφασίσατε ότι δεν το θέλετε. Μα δεν μπορεί να αποφασίσουμε εμείς για ένα άλλο Δήμο. Δεν είστε όμορος Δήμος όμως. Και τι επηρεάζει το καζίνο, αν και εφόσον έρθει, θα επηρεάσει και τους όμορους Δήμους και το ξέρετε πολύ καλά. Είναι τεράστιο project αυτό. Το καζίνο της Πάνθας δεν είναι οποιοδήποτε καζίνο. Σίγουρα θα επηρεάσει και τους όμορους Δήμους. Θα επηρεάσει στην καλή κατεύθυνση, φαντάζομαι, φέρνοντας τουρίστες, κόσμο, ζωή, πιθανόν. Ίσως και να έχει μια αρνητική διάσταση που να τη δούμε. Αλλά όμοροι Δήμοι είμαστε και στο καζίνο της Πάνθας. Ήταν στο Δήμο Αχαρνών, το οποίο συνορεύει με εμένα. Στην Κηφισιά. Και πάλι στο θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε ποιο είναι το project. Τι έχουν σκοπό να κάνουν. Και εγώ δεν το έχω δει αυτό και νομίζω ότι δεν το έχει δει και κανένας πολίτης αυτό. Δηλαδή. Κατανοητό. Τι θα φτιάξουν, ξενοδοχείο, θα φτιάξουν εμπορικά κέντρα, θα φτιάξουν. Ποια θα είναι η ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία? Θα είναι υψηλή ποιότητα? Θα είναι τουριστικό προορισμό? Μήπως θα έχει αρνητική εικόνα και θα διώξει κατοίκου στην περιοχή? Αυτά πρέπει να δούμε. Προς το παρόν με καλύψατε βλέποντας και κάνοντας λοιπόν και μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Έχουμε εκλογές σχέδια εν όψη. Ναι. Με συσχετισμούς ιδιαίτερα ενδιαφέροντες. Ναι. Ο κύριος Δούκας απέναντι στον κύριο Κυρίζογλου, ο οποίος έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι πάρα πολύ αντιδραστικός και πολύ ενεργός ο κύριος Κυρίζογλου στις παρεμβάσεις του. Δεν έχει διστάσει να διαφωνήσει κάθετα και με την κυβέρνηση. Ποια είναι η άποψή σας και πώς τα βλέπετε? Πού θα πάει? Πού θα κάτσει η μπίλια, να το πω έτσι? Νομίζω ότι ο υποψήφιος, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, θα εκλεγεί.
Κύριο Κυρίζολου. Ναι. Mm. Και νομίζω. Έχει ρεύμα. Αυτό φάνηκε παμψηφί και στι προηγούμενε εκλογέ. Είναι και έμπειρο αυτοδιοικητικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και να σα πω και κάτι ακόμα. Δεν το λέω μόνο λόγω των πολιτικών χρωμάτων, γιατί η πλειοψηφία των δημάρχων στην Ελλάδα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπο αυτό έχει και κάποια πολύ θετικά στοιχεία. Ναι, πράγμα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι αυτοδιοικητικό. Πολλέ θητείε και επιτυχημένο. Πάνω απ' όλα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν μιλά σε δημάρχου να ξέρει τη γλώσσα και την κατανόηση των προβλημάτων. Που δεν υπάρχει στον υποψηφιό του, ο οποίο είναι εξαιρετικό και έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπου, αλλά δεν είναι ακόμα αυτοδιοικητικός. Είναι πρώτη φορά, ναι. Ναι, δηλαδή θέλει λίγο χρόνο να οριμάσει μια τέτοια υποψηφιότητα. Το δεύτερο είναι ότι προέρχεται από την επαρχία και μάλιστα από μια μικρή σχετικά πόλη της επαρχίας. Και το μεγαλύτερο κομμάτι της αυτοδιοίκησης είναι μικρές πόλεις επαρχίας. Και τόσα χρόνια δεν είχαν εκπρόσωπο. Τώρα για πρώτη φορά υπάρχει ένας εκπρόσωπος που καταλαβαίνει τι σημαίνει να είσαι αποκεντρωμένος δήμος, μακριά από την κεντρική διοίκηση, μακριά από τα χρήματα, μακριά από την πολιτική βούληση. Και αυτό που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση για να χειραφετηθεί είναι ένα δήμαρχο ο οποίος θα βρίσκεται από την επαρχία. Γιατί καλώς ή κακώς, εμείς που είμαστε στην Αττική, τους ξέρουμε προσωπικά τους υπουργούς, ναι, ζουν στην περιοχή μας, κατοικούν εδώ, είναι κοντά, τα υπουργεία είναι μισή ώρα απόσταση. Οπότε αυτό θα βοηθήσει αυτοδιοίκηση. Μ' αρέσει που το λέτε όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Ότι θα εκλεγεί παρά το γεγονός ότι εγώ ίδιος δεν κατέβηκα σε αυτές τις εκλογές ως υποψήφιος, ούτε εκλέκτρος, ούτε οτιδήποτε. Και το έκανα συνειδητά για να ασχοληθώ με την περιοχή μου. Δικαίωμά σας και καλά κάνατε από τη μία, γιατί πολλές φορές ξέρετε τι λέμε, τα δύο καρπούζια, πολλές φορές δεν χωράνε και στην ίδια μας χάλη. Θεωρείτε ότι θα του κοστίσει του κυρίου Δούκα αυτή η κόντρα με την κυβέρνηση μακροπρόθεσμα? Νομίζω ότι μόνο καλό του κάνει σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό, σε αυτοδιοικητικό όμως. Σε αυτοδιοικητικό, οι επιλογές του έχουν δείξει μέχρι τώρα ότι θέλει να οριοθετήσει ένα πολιτικό χώρο δικό του. Και θα μπορούσε να είχε πάει με τα νερά της κυβέρνησης. Σαφώς θα μπορούσε. Και επέλεξε. Να ρίξει τους τόνους, τέλος πάντων. Και επέλεξε να το κάνει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι καταρχήν λειτουργεί πολιτικά, οριοθετώντας το δικό του κομμάτι. Αυτές οι εκλογές λοιπόν που έρχονται σε αντίθεση με την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, τον αναδεικνύει ως πολιτικό πρόσωπο. Θα τον αναδείξει ως δήμαρχο όμως? Ως δήμαρχο θα εξαρτηθεί με το πώς θα κινηθεί ο ίδιος σε επίπεδο καθημερινότητας από την ικανότητα των συνεργατών του, και γιατί είναι η πρωτεύουσα της χώρας και ο ισχυρότερος δήμος. Αν επιδιώξει να πάρει χρηματοδοτικά εργαλεία, προγράμματα ΕΣΠΑ, δομημένα με ένα σωστό τρόπο, η πολιτική παρέμβαση εκεί είναι μικρή. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα χάσει ο Δήμος. Ίσως να μπορούσε να κερδίσει περισσότερα αν ήταν κοντά στην κυβέρνηση. Αλλά σίγουρα δεν θα χάσει. Είμαστε στην αρχή, για να δούμε. Μπορεί όλη αυτή η κατάσταση. Πάντως, σε προσωπικό επίπεδο κερδίζει σίγουρα. Έγινε γνωστός. Κατευθείαν, μέσα σε μία νυχτή, και απλώς βλέποντας, ξέρετε, όλο αυτό που αυτό το τοξικό κλίμα το οποίο είχε ξεκινήσει και προεκλογικά τα λέγαμε και μαζί εδώ με τον κύριο Δούκα, φαινόταν από τότε το φυτίλι, τώρα πια ότι ξέσπασε. Και ξέρετε, υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι θα του κοστίσει μάλλον μακροπρόθεσμα για τα έργα στον Δήμο. Και να μην ξεχνάμε ότι στην κεντρική αριστερά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε τώρα. Πολύ διάσπαση. Συνολικά για την κεντρική αριστερά. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Κάπου πάσχει το όλο μια θέμα. Κοινή κοιτίδα. Κόμματα εξουσίας του 40% διαγωνίζονται αν θα περάσουν το 10%. Στην ουσία αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οπότε ο κ. Δούκας μόνο καλό έχει να πάρει αυτή την ιστορία. Λέτε, για να δούμε. Σε προσωπικό επίπεδο. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά. Κύριε Ξυπολιτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, έχετε πολλά καλά. Και καλή δύναμη. Θα τα λέμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ.